Είσαι έτοιμη? Ναι. Ένα λεπτό έχεις για να μαζέψεις τα υλικά. Αν τα πάρετε όλα, έχετε ένα επιπλέον λεπτό στο μαγείρεμα. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Γάλα. Γάλα πήγαινε στο ψυγείο. Αλάτι, πιπέρι. Πού είναι το γάλα? Όχι. Κρέμα γάλα. Στο πλάι, στο πλάι. Νικολέτα, στο πλάι. Αλάτι, πιπέρι, σκόρδο. Τόση ώρα πήρες το γάλα. Σκόρδο. Ουί. Δεν πειράζει. Ας τα πάνω, ας τα πάνω. Ρύζι, νυχάκι, ρύζι, νυχάκι, ρύζι. Ρύζι. Λεμόνι. Πιπεριές. Πιπεριές, πλευρό τους μανιτάρια. Πιπεριές, λεμόνι, πλευρό τους μανιτάρια. Μανιτάρια. Πού είναι τα μανιτάρια, Έλενα? Το ψυγείο. Το ψυγείο. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Ναι. Κονσέρβα. Κάτω, κάτω. Απ' την άλλη κάτω. Ξίδι, πάρε ξίδι. Αλάτι, πιπέρι, πόσο πήρε. Χρόνο έχω? Αλάτι, πιπέρι, πήρε. Ναι. Γρήγορα, 7-6. Πάπρικα, πάπρικα. Πάπρικα. Γρήγορα, φέρτα εδώ, φέρτα εδώ. Γρήγορα. Δεν ξέρω τι πήρα. Θα τα τσεκάρουμε σε λίγο. Ξίδι δεν πήρα. Το είπε, ξίδι. Δεν το βρήκα. Ξίδι. Κάτι ξεχάσαμε. Θύμωσε τώρα και δεν έχουμε ξιδάκια να τις δώσουμε. Θα ξεθυμώσει. Ριζάκι πήραμε. Χρωματιστές πιπεριές. Πήραμε. Κολοκύθι δεν πήραμε. Εντάξει, θα μπει. Πού θα μπω, κάτσε, αυτά θέλει ώρα. Περίμενε, ναι. Λεμονάκι πήραμε. Μπράβο. Βουτυράκι δεν πήραμε. Βούτυρο δεν το βρήκα. Θα... Για το τέλος το θέλω, το ρύζι, μην αγχώνεσαι. Μανιτάρια πλευρά του πήραμε. Πήραμε. Κύβο λαχανικών δεν πήραμε. Σκόνη σκόρδου πήραμε. Ναι, νάτι. Καλαμπόκι πήραμε. Νάτο. Γαλατάκι πήραμε. Αλάτι, πιπέρι. Ελαιόλαδο πήραμε. Αλάτι, πιπέρι πήραμε. Εντάξει. Πότε μπορώ να μπω? Στα 12 λεπτά. Μόλις εκεί γράψει 13, μπορείς να μπεις. Τι προλαβαίνουμε να κάνουμε σε 12 λεπτά? Να φύγουμε. Γιατί? Εντάξει, θα τα καταφέρω. Το σηκώτη δεν ψήνεται αλλιώς. Το σηκώτη το κάνω προς το... Το σηκώτη δεν με νοιάζει τόσο, το έχουμε. Το ρύζι όμως, θέλω τον κύβο. Θέλω να βράζουμε τον κύβο, να πάρει γεύση. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί αυτό και άλλοι έχουν ξεχάσει να πάρουν τον κύβο. Το ρίξανε μετά και δεν τρωγότανε. Όχι. 25 ολόκληρα λεπτά. Τέλεια, το έχουμε. Σε καμαρώνει τώρα ο Σύφης. Ναι. Θέλω να βάλεις τα δυνατά σου να τον εντυπωσιάσεις και αυτόν και εμάς. Ναι. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πάρε ένα μπολ και βάλε γάλα. Ένα μπολ και βάλε γάλα. Έλα ρε Νικολέτα, το γάλα να ανοίξεις θέλεις. Μου βάζεις τα γάντια. Ρίχτω όλο. Δεν ανοίγει αλλιώς το γάλα. Χωρίς γάντι. Θέλει γάντι. Βάλε μέσα το σηκώτη. Ήου. Μέσα το γάλα. Βάλε. Περίμενε. Δεν το βάζω μέσα. Για να μην βγάλει μετά στο τηγάνι και αυτά. Είναι πικρό το σηκώτη. Άντε, το κάνουμε αυτό. Ωραία. Πάρε, πλύνε τις πιπεριές. Δεν συγχαίρεσαι καθόλου, ε. Καθόλου. Πλύντες. Περίμενε. Είναι γρήγορη, μου κάνει εντύπωση. Είναι από τις πιο γρήγορες παίκτριες. Η συγκέντρωση των υλικών ήταν πολύ γρήγορη. Τηγάνια τέτοια. Κόφτες ροδέλες. Θα τις ψήσουμε, αυτές στο σχαροτήγανο. Εντάξει. Είδες επίπεδο συνεργασίας. Ωραίο. Ηρεμία. Δεν ήμουν εγώ ηρεμή. Καθόλου. Αυτό έχει μια μαυρίλα, έχει μια μαυρίλα. Νικολέτα, άστο λίγο, βασικά να κάνουμε το ρύζι. Άστο λίγο, άστο λίγο. Πάει τον ήχο. Άστο λίγο. Ναι, πες μου. Έλα, τελειώνε. Πάρε μια κατσαρόλα αυτό. Μικρή, λίγο μικρή, ένα κατσαρολάκι. Ωραία. Βλέπεις ότι είναι γρήγορη όμως. Γέμισε το βραστήρα με μη... Το έχω. Ναι, το έχεις. Έπεσε. Μη θα το πιάσω εγώ. Βλέπεις, κοπέλα. Τα κάνει σωστά, γι' αυτό δεν τη φωνάζει. Κι εγώ σωστά τα κάνω. Βάλ' το να ζεσταίνεται. Περίμενε, παλικάρι μου. Εμένα είπες, παλικάρι μου. Ναι, εντάξει, σταμάτα τώρα. Εσύ είναι ράιδα. Έλα, συνέχισε. Πάμε. Ράιδα και το παλικάρι. Όχι παλαμάκια σε μένα. Τελείωνε. Παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια. Να χτυπούν τα τακουνάκια. Το τσιμέντο στα πλακάκια. Πώς θα το δω. Έλα δείχτω μου λίγο. Όχι, περίμενε. Νικολέτα, όχι τόσο πολύ. Δεν έχεις ξαναδεί λάδι. Φύγε. Μάρκο, thank you.
Δεν μπορείς εδώ, πρέπει να μπαίνει μέσα. Α, sorry, sorry. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μέσα μέσα. Ναι, στα νέτο. Θα τηγανίσει εκεί το... Δεν ξέρω. Κόψε τα λαχανικά. Φύγε, thank you. Πω από τώρα ο κύβος όμως. Θα μπει, θα μπει, σταμάτα. Μήπως να κάνουμε λίγο παραπάνω ριζάκι. Όχι, δεν νομίζω. Αυτές τις κόβω πιο μικρές, ε. Κόφτα τώρα, έτσι όπως θα έχεις κάνει. Σιγά, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Όχι το, όχι, Νικ, όχι. Νικόλετα, όχι τόσο ναι, μικρά. Ναι, τέλειες. Πάμε, πάμε. Είναι, είναι χάλια. Δεν πειράζει. Όχι συνέχεια. Τόσο. Πάρε ένα φολάκι μικρό. Τι έκανε τώρα. Και τα κόβησαν. Όχι, τι κάνεις, κοπέλα μου. Ποιο. Ποιο, δεν με ακούς. Πάρε ένα μικρό μπολάκι, σου είπα. Δεν σου είπα ποτέ πάνε να το βάλω εκεί μέσα. Εντάξει. Πάρε αυτό. Αυτό. Α, όχι. Ρε, ναι. Άστα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Βάλε λίγο. Άκουσέ με. Μην παίρνεις πρωτοβουλίες. Δεν τις κάνεις. Λέει. Έχει κολλήσει η Αναστασία. Ναι. Και αυτή η ρεμή είναι πάνω. Μα δεν την ακούει. Έχει δίκιο. Πάρε λίγο λάδι και βάλε, βάλε εκεί μέσα. Αρκετό, αρκετό. Αυτό να το κάνω. Ναι, για δες το τσιγαρίζεται. Μην πάρει. Ναι. Ωραία, ρίξε νερό. Άσου φτάνει το λάδι. Όπω καλά. Βάλτο σε μία κούπα! Σε μία κούπα, Νικόλετα! Δεν ξέρεις πόσο θέλει. Λάδι με νερό. Δεν καταλαβαίνω. Το ρύζι θα φτιάξει εκεί. Με το λάδι, τόσο λάδι. Πώς το βλέπεις? Κουμπλμπολούν. Α, εντάξει. Ήταν ξεκάθαρη. Πόσο λάδι έβαλες? Τόσο. Πολύ έχει βάλει. Συνέχισε. Βάλε εκεί μέσα λεμόνι, στύψε λεμόνι στο λάδι. Μια χαρά είναι το λαδάκι. Να ρίξει λίγη ρίγανη, να το κάνουμε ρύζι λαδορίγανη. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αυτό το λάδι που έβαζε ήταν. Για το ρύζι. Πόσο χρόνο έχω? 19,5 λεπτά. Εντάξει, καλά, ούτε καν. Προλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι, στύψε μου ένα λεμόνι εξ αρχής. Πες μου, πόσο. Κάνε, κάνε. Κάνε άλλο μισό. Χει στο μέσα με εκεί στο λάδι. Στο λάδι. Στο λάδι αυτό που έχουμε κάνει. Όχι στο, όχι στο ρύζι. Ναι, ναι, στο λαδάκι. Καλά, και εδώ μόνο λάδι έχει. Λίγο ρύζι. Αλήθεια. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Το σηκώτι πότε θα το κάνει? Ανακάτευε, βάλε μου αλάτι μέσα, πιπέρι σε αυτό, το μείγμα, σκορδάκι. Έχεις σπουδάσει κάτι? Αισθητική. Α, αισθητική, ασχολήθηκες? Σκόρδο. Πολύ, ποτέ. Γιατί σπούδασες? Λίγο έτσι. Για πλάκα. Ήταν οι φίλες μου. Πες μου. Αλάτι, ναι. Λίγο σκόρδο, εντάξει, ναι. Μ' αρέσει, αλλά μόνο να ναι. Βάφω. Δεν είναι μόνο αυτό αισθητική, οπότε βάφω μόνο μόνη μου. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Ωραία, φύγε. Κάνεις τα κουκούτσια. Τα πετάει απέναντι. Πάρε τα μανιτάρια. Τι άλλο ξεχάσαμε, κολοκύθια. Ναι. Oh. Ναι. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Πες μου, πώς να τα κόψω. Αυτή έτσι, κόψω. Έτσι. Έτσι, στη μέση. Θα πάρεις κολοκύθια. Πότε μπαίνω? Τα 12 λεπτά, όταν γράψω. Και μπορώ 13. Να παίρνω ένα-ένα πράγμα. Ένα-ένα. Ωραία, θα πάρω, πράγμα. Θα πάρω κολοκύθι. Τα μποναρέτα μου. Μην τα ρίχνει ναι, πουθενά αρχικά. Πες μην παίρνει πρωτοβουλία. Με χαρτάκι. Με χαρτάκι, λίγο τα μποναρέτα, γιατί δεν κάνει πλήσιμο. Πω, πολύ νερό έχουν, ρε. Πιες λίγο. Αϊ, παράδειγμα. Γεια σου. Βγάλε μου ένα σχαροτίγανο. Δεν θα τα κάνουμε τόσο. Σχαροτίγανο. Έχουν χάσει χρόνο, δεν έχουν φτιάξει το κρέας μου, το κύριο υλικό. Φέρε και ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ξέρεις τι είναι? Προφανώς δεν ξέρεις. Έπεσε. Για να το δω. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν στο ρύζι. Το ρύζι με και εμένα. Ναι, τα άλλα, το ρύζι είναι καλά. Λαχανικά, θέλει νεράκι. Βάλει του λίγο. Εσύ, Νικόλα, δεν έχεις σπουδάσει κάτι? Ναι, νοσηλευτική. Α, νοσοκόμα και. Τεράστια επιτυχία. Δεν σ' άρεσε? Καθόλου. Δούλεψες καθόλου? Έκανα την πρακτική μου. Και? Το έφτιαξες αυτό με τη λαδορίγανη? Ναι, το έφτιαξα, να το. Τι έχουμε βάλει μέσα? Λάδι, σκόρδο, σκόρδο, αλάτι. Ρίγανη δεν βάλαμε. Όχι, δεν βάλαμε. Θα βάλουμε μετά από πάνω. Ωραία. Ρίχτω ρίγανη. Ναι. Δεν μπορείτε. Πού, εδώ. Εδώ, Έλενα. Έλενα. Όχι, όχι. Πού? Μέσα στο μεγάλο το μπολ. Εδώ. Ναι. Και βάλε και μέσα τις πιπεριές. Ή τις έχεις ήδη? Τις έχω βάλει ήδη. Καλά. Ναι. Ανακάτευε τα, βάλε και τα μανιτάρια. Έχω αρχωθεί, εγώ που είμαι έξω. Ναι, ναι. Το ρύζι, Νικόλετα, μου μυρίζει. Θέλει νερό να του ρίξω, Έλενα. Όχι, όχι. Λίγο, λίγο, λίγο. Πήγαινε, πάρε τον κύβο. Εντάξει, ναι. Όχι. Γιατί? Έχεις δείξει λάδια, έχεις δείξει νερά, έχεις... Βάλε, βάλε, βάλε κύβο. Δεν έχει βάλει τα λαχανικά ακόμα. Έλα, κορίτσια, πάμε, πάμε. Βάλε το τέτοιο. Ποιο? Το κρέας. Στράγγιξέ το καλά.
Έχουν 10 λεπτά και δεν έχουν φτιάξει το κρέας. Με μια τσιμπίδα, μια τσιμπίδα. Νικολέτα, τι πήρες. Βάλτο. Το ρίχνει τώρα μαζί με το γάλα. Νομίζω ναι. Ρίχνω λαδί. Ναι. Εντάξει, είναι. Ναι. Τα ρίχνω. Ναι. Ρίχνω το τέτοιο. Πάμε. Το ρίχνω. Ναι, έχει κάψει. Όχι. Όχι, όταν καεί. Ωραία. Θα τα ρίξεις να παίρνουν. Πανικό στην κουζίνα. Ναι. Πανικό στην κουζίνα. Πες μου το... Πολύ σημαντικό το γάλα. Το καλαμπόκι. Για το σηκώτη. Γιατί βγάζει τις τοξίνες, το καθαρίζει, το κάνει πολύ πιο ανάλαφρο. Δεν βγάζει αυτή τη σιδηρή. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να το σκουπίσει από το γάλα. Και το μεγάλο θέμα είναι, ξέρεις τι, ότι είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν θα ψηθεί. Το σηκώτι τρώγεται και ροζάκι. Αλλά πρέπει να είναι από μικρό ζώο, γάλακτος, είναι πολύ νόστιμο και ομό. Αυτό τώρα θέλει λίγο αρκετό ψήσιμο, άρα θα πρέπει να το κόψω, να το κάνει πιο λεπτό για να ψηθεί και να είναι πολύ πιο νόστιμο. Τώρα εκεί βλέπω έχουμε θέμα. Και πολύ σημαντικό, πολύ λάδι παντού. Βάλτα. Το ρύζι δεν θα βγει. Θα βγει. Έχει βάλει πολύ λάδι. Λες να προλάβω. Δεν ξέρω. Πες μου. Σουπλά μπορεί να βάλει από τώρα και να βγάλει πάντα. Ό,τι θέλει. Ωραία, βάλε βεβαίως. Σουπλά. Να κερδίσουμε χρόνο. Νικολέτα, τα λαχανικά. Ό,τι φτιάχνουν μέσα, αριστούργημα, Τα λαχανικά είναι τα... Δοκίμασε λίγο, δες το σηκώτη. Yes. Ωραίο πιάτο, σηκώτη, μυρίζει ωραία. Μυρίζει το πάρα πολύ ωραία. Τρελαίνομαι για σηκώτη. Ναι, εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μυρίζει πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Νικολέτα, βάλε βούτυρο στο ρύζι. Το ριζάκι θα γίνει ποτέ. Για τα λαχανικά, αν χώνομαι ότι δεν θα γίνουν, αλλά οκ, τα λαχανικά αυτά που έχουν. Αν πρέπει να χαίρεσαι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Δοκίμασε λίγο ρύζι. Πάρε ένα κουτάλι και δοκίμασε λίγο ρύζι. Και φέρε μου ρύζι. Πάτα. Πάτα, βγες. Πρόσεχε να κάνω. Πώς είναι το ρύζι. Ομό, βάλε το κρέας στο πιάτο, γρήγορα. Αχ, ωραία μυρίζει όμως. Το έκαψε. Ναι. Το έκαψε. Κοίτα, είναι καμένο και μέσα δεν είναι ψημένο. Είναι πολύ χοντρό, Δεν γίνεται. Και τα λαχανικά έχουν 3 λεπτά και δεν έχουν ψήσει τα λαχανικά. Το ρύζι το έχουν ξεχάσει. Άρα αυτό σημαίνει νίκη, τι μας. Νομίζω πως είμαστε πολύ κοντά από τα κορίτσια. Και εμείς νομίζαμε ότι θα πετάξει το κοντόπουλο, αλλά τελικά ήταν καλό. Πέταξαν τα 1000 ευρώ από εμάς και ήρθαν σε εσάς. Για καλή μας τύχη. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Για είμαι περίεργος. Για πήγαινε. Μην το φάτε καλύτερα. Αυτό βγήκε οκ. Και για στράγγιξε και λίγο ρύζι. Πού είναι το σουρωτήρι. Απέναντι. Εκεί το κίτρινο. Απέναντι. Όχι, Νικολέτα. Εννοώ να το σουρώσει με την... Με κουτάλα. Με κρασί, με τι το σουρώσει. Όχι με αυτή, Νικολέτα. Με σου ποιο? Είπα τρυπητή. Δεν έχει άλλη τρυπητή. Έχει, ρε, Νικολέτα. Είδες ότι έχει τελικά. Είδα. Ομό. Είναι πάρα πολύ χοντρά κομμένο και δεν έχει ψηθεί σίγουρα. Μην το φάνε καλύτερα. Εντάξει, μοσχαρίσιο δεν είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τι να κάνουμε, να το περάσει λίγο ακόμα στο σφαροτήγανο μπάσκετ, το σώσεις. Είναι ομό. Τι θέλεις. Ναι, όχι, άστο, δεν σώζεται. Έχουμε 57 δεύτερα. Θα κάθουμε να το κοιτάμε. Βάλε λίγο αλάτι πιπέρι πάνω στο... Και θα ψηθεί έτσι. Ναι. Άρε, Νικολέτα. Βάλε λίγο στο ρύζι, πιπέρι. Δύσκολο. Όμως τα καταφέρανε. Το στήσανε πριν τελειώσει ο χρόνος. Μην του πάμε αυτό. Ναι. Αυτό θα το πάμε. Όχι, αυτό είναι πιο όμο. Δεν είναι πιο όμο. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν το κόψατε στην αρχή. Ψινότανε και πάλι. Πίστευα ότι θα ψηθεί. Δεν το είδα και καλά. Μην το φάτε. Να το φάμε. Εδώ βλέπω αιματάκι βγάζει το σουκωτάκι. Γιατί αυτό. Τώρα ποιο να πάμε, τι να πω. Εγώ λέω να του πάρετε ένα κουτί γλυκά. Εγώ. Μην πάτε με άδεια χέρια γιατί πιάτο δεν θα έχετε. Έπρεπε να τον κόψουμε. Το μαγείρεμα γενικά. Μα μου έβαλες και εσύ σηκώτη.
Απογοητεύτηκε η Έλενα. Αν περάσει, δεν περάσει. Δεν πειράζει όμως. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Θαύμα. Στο τέλος. Γίνονται και θαύματα, το έχουμε δει στην εκπομπή αυτή. Άρα λοιπόν, ποιο θα πάει με το ζόρι, έστω, στον Έκτορα. Ας πάμε αυτόν, μπας και φάει τη γωνία και σταθούμε. Τον Έκτορα. Αυτό στα κορίτσια. Πήγαινε εγώ στα κορίτσια. Μία πεπερίτσα κρέμετα.